Καινούργια πράγματα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, βρε παιδιά, είναι. Πέρασαν κάποιες μέρες. Πέρασε μια καραντίνα. Εγώ το νιώθω πάντως ότι πέρασαν. Στις οθόνες νομίζω θα περάσει καλά ο κόσμος φέτος με το GNTM. Νομίζω θα περάσει πάρα πολύ καλά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι τα αγόρια, είναι τα κορίτσια, γίνεται χαμός. Είναι πολύ ωραία τα challenge που έχει βγάλει Zen. Όλη η παραγωγή πολύ, πολύ προσεγμένη, με μεγάλη ασφάλεια. Διαβάσαμε ότι σταματήσατε λίγο κοντά στο 15 Αύγουστο τα γυρίσματα. Για να πάνε και οι διαγωνιζόμενοι λίγο στα σπίτια τους. Όχι, 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 καμία σχέση. Όχι, όχι. Τα παιδιά είναι σπίτι συνέχεια. Κάναμε ένα break 5 ημερών, αν θυμάμαι καλά, 6 για να βγουν κάποια αποτελέσματα τεστ λόγω μετά των διακοπών που ήρθαν κάποιοι κτλ. Και τα παιδιά μείνανε σπίτι, δεν βγαίνουν. Γιατί αν πάνε σπίτι τους, τι, πού ξέρεις, θα κολλήσουν, τι θα κάνουν. Είμαι ο Χίρας Παναγιώτης. Είμαι τρελός. Τρελός, τι εννοείς τρελός, τόσο. Πώς είναι η ομάδα έτσι με τη νέα της σύνθεση, θα. Μου κάθεται η Zen. Εντάξει, εγώ δεν ακυρώνω τη φίλη μου την Λιάννα, που την αγαπώ και είναι πολύ φίλη μου. Πέρναγα τέλεια με την Λιάννα, αλλά περνάω επίσης τέλεια με τη Ζεν που κάθεται δίπλα μου και όλα την πειράζω την καημένη. Όπως πειράζα την Λιάννα, τώρα πειράζω τη Ζεν. Μ' αρέσει που είσαι down to earth. Έχεις βάλει στόχο και πιστεύω θα φτάσεις ψηλά. Τηρούνται όλα τα μέτρα, βλέπω. Εσείς με τη μάσκα. Εξακολουθώ να τα τηρώ και εκτός του ντιού. Είναι μια σεζόν δύσκολη. Πολύ, παιδιά, για όλα τα κανάλια. Δύσκολη τηλεοπτικά, από ό,τι ακούω, δύσκολη διαφημιστικά. Γενικά είναι δύσκολα. Και μπράβο στα κανάλια που το παλεύουν, κάνουν παραγωγές. Και έχω μάθει για παραγωγάρες και του Νίκου και στο Open και σε εμάς. Γενικά για να έχει ο κόσμος δουλειά. Αυτό είναι το βασικό πια. Μπαμπά, είσαι σαν γοργόνος, ήταν η τελευταία σας φωτογράφηση. Γοργόνος είμαι. Γιατί έχω το δελφινοκόριτσο. Έτσι τη φωνάζω την πεταλούδα μου, την κόρη μου. Και ήταν ένα φρεσκωτό που πήραμε για να παίξει. Και έκανα εγώ και μου φώναζε μπαμπά, είσαι σαν γοργόνος. Εντάξει, τι να πω τώρα, το παιδάκι μου. Σίγουρα η γυναίκα σας έπιασε το τζόκερ. Γιατί είδα και αυτό. Καμένο βέβαια, λίγο. Είναι λίγο καμένο στην εμφάνιση το τζόκερ που έπιασε. Αν πιασε το τζόκερ ή η λοταρία ή αν τη έτυχε το ζόγκ, το ξέρει ίδια.